Πάμε τώρα σε ένα από τα ιστορικά στελέχη του κινήματος, τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, να μας ερμηνεύσει όλα αυτά και να δούμε πού πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου. Πολλές καλημέρες, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Τι λέτε λοιπόν, κύριε Ευθυμίου, τώρα, τι έχουμε εδώ? Αυτό που έχουμε είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ όλα διαφέρουν από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προφανώς σε μια τρομερή κρίση, είναι ένα κόμμα που θα έλεγε κανείς επιγραμματικά ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Ένα κόμμα χωρίς ιστορικότητα, χωρίς βάθος, ένα κόμμα κολάζ που περιέλαβε από τις πιο παράξενες δυνάμεις ως τις πιο αντιφατικές, θα έλεγε κανείς, προσχωρήσεις. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει μνήμη, DNA, κόμματος εξουσίας. Αυτά που συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ δεν σχετίζονται με τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά υπάρχει μια προοπτική, ας πούμε, ένα σύνθεση κεντροαριστεράς. Αυτό που λέμε τώρα το τελευταίο διάστημα, μετά τις εκλογές ιδιαίτερα. Ναι, αλλά λέμε ότι στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια κρίσιμη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μιλάμε για ένα κόμμα συντεταγμένο, ένα κόμμα με ιστορία και ένα κόμμα με αρχές, δομές. Και που έχει κυβερνήσει και τον τόπο πολλά χρόνια. Δεν μοιάζουν και πολύ συντεταγμένα πάντως αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες, κύριε Ευθυμίου. Έτσι δεν είναι? Δεν θα συμφωνούσα, αγαπητέ Άκη. Είναι συντεταγμένα όλα αυτά. Είναι στο πλαίσιο του DNA του Πολιτικού Συμβουλίου μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα. Έγινε μια ανοιχτή πολιτική συζήτηση. Καλείται το κορυφαίο όργανο που είναι η Κεντρική Επιτροπή να πάρει αποφάσεις. Ναι, αλλά έχουν βγει δελφίνοι πριν από αυτό. Άρχισαν να κινούνται δελφίνοι. Θα έλεγα ότι βγήκαν προθέσεις, δεν έχουν δηλωθεί υποψηφιότητες. Όχι ακόμα, εντάξει. Ναι. Όχι ακόμα. Διότι προφανώς, όπως σωστά είπε, νομίζω ο Άκης ο Παυλόπουλος, εσύ Δημήτρη, ότι πρέπει πριν απ' όλα να αποσαφινιστεί το τοπίο. Γιατί το μέγα ερώτημα, το μέγα ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί έχει περιθώρια πια να αντιδράσει. Στο Πολιτικό Συμβούλιο, εγώ τον κάλεσα μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, να πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία, να προχωρήσει σε κήρυξη εκλογών και να γίνει ένα restart συνολικό του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι φανερό ότι μας αναλογεί κάτι καλύτερο κάτι από το να είμαστε ένα μικρομεσαίο κόμμα. Με δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα και με δεδομένη την κριτική που ασκείται με αλφαγιώτα στις επιλογές και στην πορεία του κόμματος υπό την ηγεσία Ανδρουλάκη, αλλά και την ανοιχτή αφισβήτηση πια της δικής του ηγεσίας, ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος? Βεβαίως μπορεί να είναι υποψήφιος και θα διεκδικήσει, φαντάζομαι, την αναβάπτισή του. Έχει κάθε δικαίωμα και θα σας έλεγα και κάτι. Στην αντίληψή μου τουλάχιστον, η πολιτική δεν πρέπει να είναι φύγεση ή ελασί. Αν υποθέσουμε ότι χάσει, πρέπει να παραμείνει με πολύ τιμητική θέση και ενεργό ρόλο, διότι δεν μπορεί η πολιτική να είναι ένα είδος φύγεση ή ελασί για την καρέκλα. Όχι, αλλά μπορούν να συνταχθούν όλοι πίσω από ένα νέο Ανδρουλάκη που θα νικήσει μεθαύριο, ενώ τον έχουν αφισβητήσει σε τέτοιο βάθος. Επιβάλλεται να συνταχθούν όλοι. Διότι αυτή είναι η λειτουργία της εσωκομματικής δημοκρατίας. Ένα λεπτάκι τώρα. Πάλι ένσταση. Όταν υπάρχουν διατυπώσεις που λένε εδώ ο Ανδρουλάκης δεν μπόρεσε να κερδίσει τον Κασελάκη, το Μητσοτάκη θα κερδίσει. Έτσι είπα. Λένε, λένε, τα στελέχη το λένε. Στελέχη που λένε και άλλα τέτοια πανεμφερή για να μην χρεώσουμε, να μην δείξουμε μόνο ένα στέλεχος. Πώς θα συνταχθούν σε έναν Ανδρουλάκη πίσω από έναν Ανδρουλάκη που θα έχει επανεκλεγεί? Ενώ τον έχουμε να αποδυναμώσει ήδη. Βέβαια τώρα. Αν μου επιτρέπετε, και χαίρομαι που ευτυχώς υπήρξα κι εγώ δημοσιογράφος για να ξέρω τι είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος να ρωτάει, όλη η πολιτική ζωή της χώρας είναι συνυφασμένη με αυτό που λέτε. Διότι γίνονται εκλογές, υπάρχουν προφανώς όλη τη διάρκεια των εκλογών και υπερβολές και διατυπώσεις και μετά όλοι συντάσσονται λίγο πολύ με την νομιμότητα που δημιούργησε η λαϊκή επιλογή. Άρα, με συγχωρείτε, ποιο κόμμα δεν τα έχει αυτά, η Νέα Δημοκρατία, οποιοδήποτε κόμμα. Ναι, όλοι τα έχουν περάσει. Τα έζησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και πολύ σπάνια, πάρα πολύ σπάνια, ο ηττημένος είτε εξαναγκάστηκε σε αποχώρηση είτε αποχώρησε ο ίδιος. Και μάλιστα μιλάμε για σοβαρά αξιοπρεπείς προσωπικότητες, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος, για παράδειγμα, που όταν ηττήθηκε, αποχώρησε. Συνήθως παραμένει. Ποιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας μετά από εκλογική ήττα είχε αμφισβητηθεί και επανεξελέγει? Δεν εννοώ αυτό. Εγώ εννοώ. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω αν έχω αρχίσει. Όταν χάνω την εκλογή, α πούμε. Όταν εκλογή. Αυτό θυμάμαι. Όταν εκλογή ο Ράλης. Α, ο Ράλης. Τον Αβέρο.
παρέμεινε ο Αβέροφ κανονικότατα, στήριξε και παρέμεινε στο κόμμα. Εντάξει, αυτό που λέτε είναι 50 χρόνια πριν περίπου. Και ο Αβέροφ είχε την άποψη για το Μαντρί. Είχε αυτή την άποψη. Σωστή άποψη. Εγώ λέω. Αντέχει μέχρι και σήμερα αυτή η άποψη. Το πολιτικό ήθος της δημοκρατίας απαιτεί να σεβόμαστε τον ηττημένο. Και να μην θεωρούμε. Η δική σας άποψη, κύριε Ευθυμίου, ποια είναι? Είσαστε ένα στέλεχος με τεράστια εμπειρία. Είναι ευθύτητα την κατεύθυνση. Παρακαλώ. Ότι πρέπει να ανανεωθεί η ηγεσία. Στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη. Να ανανεωθεί η ηγεσία. Μάλιστα. Διότι πραγματικά, ενώ πετυχαίνουμε μικρούς και σταθερούς στόχους, χάνουμε σταθερά τη μεγάλη εικόνα. Και το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα εξουσίας. Δηλαδή, η μεγάλη εικόνα είναι η κυβέρνηση, η διακυβέρνηση του τόπου, δεν είπε κάτι άλλο. Το επιχείρημα που ακούστηκε ότι πρέπει να νιώθουμε ευχαριστημένοι ακούστηκε με συνεδρίαση από την ηγεσία του Πολιτικού Συμβουλίου, ότι παρακάμπτουμε τα θετικά σημεία, όπως ότι για παράδειγμα μειώσαμε τη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ στις δύο μονάδες. Απάντησα εγώ μέσα στη συνεδρίαση ότι αυτό θα είχε νόημα αν μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ του 34% και το ΠΑΣΟΚ έφτανε στο 32%. Σωστά. Αν μιλάμε ότι μειώσαμε σε δύο μονάδες με το ΣΥΡΙΖΑ στο 15% και εμείς στο 13%, σημαίνει ότι δεν έχουμε, ας το πω έτσι, πλειοψηφική προοπτική για το χώρο μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από μικρομεσαίες επιδόσεις. Να σας ρωτήσω, δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό όμως και η ανάγκη. Συγγνώμη, Η ανάγκη της χώρας θέλει πράγματι μια πολιτική ισορροπία. Υπάρχει ένας πόλος κεντροδεξιάς, όπως τη διαμόρφωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπάρχει ένα γιγάντιο κενό. Αυτό είναι ανισορροπία του πολιτικού συστήματος επικίνδυνη. Εσείς, κύριε Ευθυμίου, λοιπόν, η διαμόρφωση ενός εναλλακτικού πόλου εξουσίας που δεν μπορεί παρά να είναι σοβαρός, υπεύθυνος και συγκεκριμένος. Εσείς με την πορεία που έχετε και την αντίληψη που έχετε για τα πράγματα και τη θέση που έχετε εδώ και πολλά χρόνια, φαντάζεστε τον εαυτό σας να είστε υποψήφιος βουλευτής του κόμματος της κεντροαριστεράς με αρχηγό τον κύριο Κασελάκη, ας πούμε? Εγώ θα σας πω ευθέως, Άκη, και το λέω και το καταθέτω και στη συζήτησή μας, όλη αυτή η συζήτηση είναι όχι απλώς λάθος, είναι αποθητική. Μάλιστα. Δηλαδή το να ενωθούμε για να παράγουμε ένα μέγεθος που θα ανατρέψει το Μητσοτάκη σημαίνει ότι παρουσιαζόμαστε στον ελληνικό λαό ως ομάδες εξουσίας που πρέπει να ενωθούν για να κάνουν γιούρια στον ταβλά με τα κουλούρια. Ποιος θα ασχοληθεί σοβαρά με μια ενότητα που δεν έχει αρχές, δεν έχει συνέπεια, δεν έχει θέσεις, και είναι απλώς να μαζευτούμε πολύ για να πετύχουμε ένα στόχο που είναι ομά η εξουσία? Όλη αυτή η κουβέντα είναι βαθιά λαθεμένη και ευτυχώς προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ με κανένα τρόπο δεν έχει πει. Δεν προβατάει, είναι σωστά. Και εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι χρειάζεται αυτή η συζήτηση. Είναι αναγκαίο να υπάρξει ενότητα του χώρου, αλλά με μια προϋπόθεση. Ότι να ξέρουμε πού το πάμε. Και έχω ξεκαθαρίσει. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κόμμα ευρωπαϊκό σοσιαλδημοκρατικό, μέλος του ΠΕΣ, μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αυτό χρειάζεται η Ελλάδα. Το να πούμε ότι θα είμαστε ταυτόχρονα, όπως έχει υποθεί από τον κύριο Τσίπρα για παράδειγμα, θα είμαστε ταυτόχρονα και στην ΚΟΥΕ, την αριστερά δηλαδή την ευρωπαϊκή, η οποία ερίστον παρόδο έχει διάφορες απίστευτα παλαβές. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οι οποίες συνθέτουν είναι απολύτως εναντίον των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Να πούμε ότι θα είμαστε λοιπόν και σοσιαλδημοκράτες και αριστεροί κομμουνιστογενείς και ό,τι παράδοξο κυκλοφορεί σε μια μορφή τεχνικής. Ναι, είναι παλαβό. Έτσι, όχι, είναι απλώς παλαβό. Είναι απολύτως αφαιρέγγιο. Είναι απολύτως ορατό ότι μιλάμε για δίψα για εξουσία και όχι για πρόταση πολιτικής για την κοινωνία και τον ελληνικό λαό. Άρα εγώ κατηγορηματικά απορρίπτω αυτό και όσο περνάει από τις δυνάμεις μου θα συμβάλλω ώστε το ΠΑΣΟΚ να μπει σε αυτή την ιστορία. Και να προχωρήσει αυτά. Μάλιστα. Αλλά λέγοντας ότι ξεκινάμε ένα δρόμο επειδή ξέρουμε που θα πάμε. Και θα πάμε στην Ευρώπη ως τμήμα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμίου. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Εγώ. Να είστε καλά, κύριε Ευθυμίου. Καλημέρα.